Τραγωδία στον Άγιο Σύλλα. Τρακτέρ καταπλάκωσε 67χρονο με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί και τη στιγμή που ο άνδρας κλάδευε τις ελιές του σαν ανηφορικό σημείο. Παιδιά, η κακιά στιγμή είναι. Δεν υπολόγισε καλά, ήθελε να κάνει στροφή προφανώς και γύρισε το τρακτέρ και τον πλάκωσε. Δεν είναι, είναι το έδαφος γλιστράει με τις ξυγίδες, με όλα αυτά. Το πρωί πήγε ο άνθρωπος να κλαδέψει τις ελιές του και ήρθε κάποιος στο μαγαζί και μου είπε, τον ξέρεις αυτόν, ναι, τον έχει πλακώσει το τρακτέρ. Φωτογραφία, ήταν σοκαριστικό, ήταν δικός μας άνθρωπος, φίλος, συγγενής, δυστυχώς τον πλάκωσε. Τον πλάκωσε, ήταν πολύ μικρό τρακτέρ, αλλά τη ζημιά έγινε. Υπό άγνωστες συνθήκες, το αγροτικό όχημα το καταπλάκωσε με συνέπεια να αφήσει την τελευταία του πνοή. Λίγη ώρα αργότερα, εργάτης αντίκρισε τον άτυχο άνδρα και ειδοποίησε τις αρχές. Ο άνθρωπος που τον βρήκε... Τυχαία. Τυχαία, πήγε να μαζέψει ελιές, ένας γείτονας και τον βρήκε πλακωμένο. Ήταν ήδη νεκρός. Ήδη νεκρός, ναι. Ήρθε ασθενοφόρο, ήρθε πυροσβεστική, ήρθε αστυνομία, ήρθαν οι δικοί του άνθρωποι. Δυστυχώς, για το χωριό μας μεγάλη απώλεια, ήταν ένα πολύ καλός άνθρωπος. Στο σημείο έσπασε η πυροσβεστική υπηρεσία και το ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά, με τους κατοίκους στον Άγιο Σύλλα να είναι συγκλονισμένοι. Δηλαδή αυτός πρέπει να ήταν 7,5 ώρα εδώ. Το βρήκαν μετά από μισή ώρα, αλλά ήταν πλέον αργά. Από ό,τι ακούσαμε, ένας περαστικός τον είδε και ειδοποίησε. Τον είδε ένας κύριος, ήρθε στις ελιές και ειδοποίησε και ήρθαν και τον βρήκανε. Η κακιά στιγμή. Εν τω μεταξύ, ο 80χρονος, ο οποίος εισήχθη στην νευροχειρουργική κλινική του Βενιζελίου, τελικά δεν τα κατάφερε. Πρόκειται για τον ηλικιωμένο οδηγό, ο οποίος έπεσε με το αυτοκίνητό του από γεφυράκι και σε βάθος άνω των 5 μέτρων. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, δεν το έχω ξαναδεί. Πολύ επικίνδυνο είναι και δεν γίνεται τόση κυκλοφορία να περνάει από τον παλιό δρόμο. Το γεφυράκι είναι πολύ στενό. Στροφές από τις δύο μεριές στο γεφυράκι. Αν είναι επικίνδυνο, ρωτάτε, εδώ από εκεί ας πούμε, κάβουν το δρόμο που περνούσε ο κόσμος. Ωραία. Του καθυστερούν, δεν μπορεί να κάνουν μια πάρο, ένα δρόμο προς το καλοχώρι. Έστω προσωρινό. Έστω προσωρινό. Να περνάει ο κόσμος εδώ, όταν περάσει 5 φορές, την έκτη μπορεί να έχει ατύχημα. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί, λίγο πριν το χουμέρι, με τον οδηγό να απεγκλωβίζεται από το όχημα από άνδρες της ΕΜΑΚ και να μεταφέρεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε με συνέπεια να αφήσει την τελευταία του πνοή.